Πολύ ωραία ιδέα να πούμε καφεδάκι τρίτη απόγευμα εδώ, στον Ημιτό. Γιατί η Αθήνα έχει πολύ ωραία μέρη τελικά. Ναι, εντάξει, είναι όμορφα εδώ. Εντάξει, δεν το ξέρει πολύ κόσμο, αλλά εντάξει. Αυτό που ξεκινήσαμε τώρα με του travelers έχει πιάσει από ό,τι φαίνεται. Γιατί με πήρε τηλέφωνο ο Θεόφιλος, ο φίλο μου, ναι. Ο οποίο μου λέει: Ελάτε στο Λιτόχωρο να πάμε να ανεβούμε τον Όλυμπο. Έλα, α, ναι. Ο ξάδερφό μου ο Δημήτρη, που είναι στην Κεφαλονιά, μου είπε να πάμε και εκεί. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει μια ανταπόκριση στον κόσμο. Ναι, και εγώ είδα πολλά μηνύματα και στη σελίδα στο Facebook και στο mail μας. Μας ήταν πολύ εν τέλει να πάμε να τραβήξουμε τα έθιμά τους και τους τόπους τους. Όπως ο Δημήτρης Συγκέρκυρα, δηλαδή αυτό που κάναμε με τον Δημήτρη Συγκέρκυρα, πέτυχε. Και πήγε πολύ καλά η ξενάγησή του εισαγωγικά. Όχι, ναι, ήταν. Που είναι και... ερασιτέχνη, έτσι δεν κάνει τη δουλειά αυτή. Εκείνο ο άνθρωπο, εντάξει, ό,τι ήξερε, μας το είπε, μας πήγε, μας έδειξε πράγματα. Όχι, ήταν ωραίο. Μήπως θα έπρεπε να το. Εντάξει, αφού το κάνει ο μόνος του ο κόσμος αυτό που μας το ζητάει, μήπως θα έπρεπε να το πούμε κι εμείς. Να το πούμε και άμα μπορούμε να κάνουμε ένα σποτάκι εισαγωγικά. Ναι. Να καλούμε τον κόσμο να γίνει ο ξεναγός μας. Βέβαια, να θέλει ο κόσμος, αλλά να το έχει και λίγο έτσι. Λίγο χαβαλέ να έχει λίγο και λίγο σοβαρότητα συγχρόνως. Εντάξει, δεν το έχουν και όλοι να το κάνουν αυτό, αλλά πιστεύω ότι κάποιος που έχει όρεξη να μαζίξει τις ομορφίες του τόπου του θα μπορούσε να το κάνει. Ένα ιδιαίτερο έθιμο να το κάνει. Θα μπορούσε να κάνει. Ή κάποιο έθιμο το, πούμε, που έχουν στα μέρη του. Όπως και ένα ωραίο μέρος, όπως είδαμε το στην Κέρκυρα. Ναι. Εντάξει, εγώ ναι, να κάνουμε ένα σποτάκι. Να κάνουμε σποτάκι εδώ. Αφού το ζητάνε. Το μέρος είναι πολύ ωραίο για σποτάκι αυτό το πέρα, ξέρεις. Έτσι νομίζω. Αυτό εδώ, ε. Θα το κάνουμε εδώ, θα φάμε τις κάμερες. Εγώ την έχω φέρει. Α. Ρε, γράφει τόση ώρα. Είσαι βλάκας. Τόσο και δεν μου το λες ότι γράφουμε. Δεν το, είχα πάει να δοκιμάσω πώς φαίνεται, ρε παιδί μου, και την ξέχασα. Εντάξει, αφού έγραφε. Αφού έγραφε, μπορούμε να κάνουμε αυτό το σποτάκι. Πιστεύω να τα πάμε όλα, δεν έχουμε κάτι ας πούμε, ναι. Πίσω απ' έξω. Οπότε... Άρα, και το σύνθημά μας. Γίνε και εσύ ο ξεναγός μας. Ποιος εγώ. Ποιος είναι αυτό. Ποιος είναι αυτό.